σας καλησπέρισω και εγώ και ήθελα να ευχαριστήσω που είσαστε εδώ πέρα. Επειδή όλους τους προηγουμένους λίγο πολύ τους ξέρατε, με δεν με ξέρετε, είμαι ερευνητής στο Ελληνικό Θαλάσσιο, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια είναι η μορφολογία των ακτών, η χρήση των ακτών, η ένταξή τους σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των ακτών και με αυτή την ιδιότητα καταρχήν θέλω να πω δύο πράγματα, αλλά όσο προβληματιζόμουν τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, έπρεπε να παίξω και έναν άλλο ρόλο του διαμεσολαβητή από την ειδική γνώση στον κόσμο και να τοποθετηθώ και ως πολίτης. Έτσι λοιπόν, θα υπάρχει ένα μείγμα του πολίτη και του επιστήμονα αναγκατεμένο σε αυτό που θα πω και θα είναι γρήγορη και συστηματική λίγο πολύ η παρουσίαση, γιατί έχετε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα προσφέρω κάτι, θα είναι λίγο κάτι προσθετικό σε ό,τι ακούσαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε ακτές λεκανοπεδίου. Έχω βάλει την εκτεταμένη ακτή από το Φάγερο στη Βουλιαγμένη, η σημερινή λειτουργία τους και η αναλυτική προοπτική για το μέλλον. Βασικά στοιχεία αυτού του λεκανοπηδίου δεν το βλέπετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο, έπρεπε να έχει σκότηση ο χώρος. Βασικά στοιχεία του ευρύτερου φυσικού συστήματος του λεκανοπηδίου είναι οι ορεινοί όγκοι, οι πρόποδες των ορεινών όγκων, το υδρογραφικό δίκτυο, οι παιδινές εκτάσεις, οι ακτές και ο σωρικός κόλπος. Είναι ένα ενιαίο φυσικό σύστημα. Το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης μας, της μεγάλης πόλης, είναι ο χώρος όπου το υγρό στοιχείο, η θάλασσα συναντά την χερσαία και δομημένη στην προκειμένη περίπτωση από τον άνθρωπο έκταση. Είναι ο χώρος λοιπόν όπου αλληλεπιδρούν η υδρόσφαιρα, το υγρό στοιχείο, η λιθόσφαιρα, η ξηρά, η ατμόσφαιρα και η εμπεριεχόμενη σε αυτές τις σφαίρες βιόσφαιρα και το διακριτό μέρος της βιόσφαιρας ή η νοόσφαιρα, δηλαδή ο σκεπτόμενος άνθρωπος. Είναι μία διακριτή σφαίρα. Είναι ο Homo sapiens, όπως λέγεται στα λατινικά, ο άνθρωπος, ο σόφρονα. Θέλω να δώσω λοιπόν και μία έμφαση στον άνθρωπο, τον σόφρονα. Ο άνθρωπος είναι ένα χερσαίο βιολογικά όν, έχει όμως μία εμφανή τάση, μία ροπή προς το υγρό στοιχείο. Πιθανώς το DNA έχει μέσα την πληροφορία από τότε που ήταν υδρόβιο όν και πέρασε. Πρόγονη πέρασε στην ξηρά, έχει ακόμη στο DNA αυτή την τάση να γυρνάει στο ευρύ στοιχείο. Βασικό ερώτημα: ποια είναι η κατάσταση των βασικών στοιχείων του ευρύτερου φυσικού συστήματος του λεκανοπηδίου, δηλαδή των ορεινών όγκων, οι πρόποδες των ορεινών όγκων, οι παιδινές εκτάσεις, οι ακτές του θερμικού. Νομίζω ότι μια γρήγορη ματιά, οι ορεινοί όγκοι δεν είναι τόσο φυσικοί, οι πρόποδες των ορεινών όγκων και οι παιδινές εκτάσεις έχουν δομηθεί όλες. Οι ακτές έχουν μισοδομηθεί. Ο σαρωνικός κόρπος, παρόλα αυτή τη μεγάλη πίεση που έχει δεχθεί από τα 5 εκατομμύρια των περιοίκων στον κόλπο του σαρωνικού, είναι ζωντανός ακόμη. Έτσι λοιπόν μπορείτε να το δείτε, μπορεί να αναζητήσει κανένας φύση στο λεκανοπέδιο. Φύση να αναζητήσει στο λεκανοπέδιο όταν υπάρχουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι και έχει κυρίως εκείνο που βλέπουμε είναι μπετόνι. Φύση αναζητούμε λοιπόν. Η σημερινή παρουσίαση, στη σημερινή επέλεξα να προβληματιστούμε πάνω στις αλληλεπιδράσεις ακτής στο θαλάσσιο μέτωπο του ενίου δομημένου χώρου του λεκανοπεδίου της Αθήνας με έμφαση στις ακτές της νοτιοανατολικής. Όλες οι ακτές είναι σε τρία, αν τα βλέπετε, σε τρία μέρη που να τις χωρίζει κανένας. Ένα είναι από το Πέραμα μέχρι το Φάγερο, το Φάγερο αποτελεί μια άλλη ενότητα και από το παλιό Φάγερο μέχρι τη Βουλιαγμένη μια τρίτη ενότητα. Στην τρίτη ενότητα θα πούμε δύο λόγια. Σε αυτό έχουμε την ενότητα του Φαλήρου με τον Άλυμο, το Ελληνικό με την Κλειφάδα και τη Βούλα με τη Βουλιαγμένη. Αυτή είναι η ενότητα Φαλήρου και Αλύμου. Αν μπορείτε να διακρίνετε, δεν υπάρχει τίποτα που να πρασινίζει εκτός από το ρέμα της Μικροδάφνης. Ελληνικό Γλυφάδα, τίποτα που να πρασινίζει εκτός από το Ελληνικό και το Γκόλφ. Λίγο περισσότερο φράσινο πηγαίνοντας προς τη Βούλα Βουλιαγμένης. Για να δούμε λίγο στατιστικά στοιχεία λοιπόν. Μήκος ακτών για τις τρεις έχω
και την υποδιέρεση, αλλά ας δούμε συνολικά, 17,6 χιλιόμετρα έχουμε μετρήσει το μήκος των ακτών. Οι μαρίνες παίρνουν το 13%, οι λιμενείς για τα μικρά σκάφη το 4,5%, το τεχνικό μέτωπο μιλιθωρυπές 4%, φεύγω λίγο, η Γενική Γραμματεία παίρνει αθλητισμού το 14%, η περίφραξη αστέρια κρυφάδα, περίφραξη καβούρι, αστέρας βουλιαγμένης παίρνουν και αυτοί ένα αξιος, φτάνουν το 20% και διάφορες εγκαταστάσεις στο 0%, ακτές ελεύθερης πρόσβασης το 35% μόνο. Από όλα τα άλλα είναι κατηλημένα. Αν θέλουμε να δούμε και το χερσαίο κομμάτι, άξονες παραλιακής οδού σε όλο το μήκος, άρα λοιπόν υπάρχει ένα φυσικό εμπόδιο, δεν μπορείς εύκολα να έχεις την πρόσβαση. Τα ρέματα σχεδόν όλα βαζωμένα. Αν κοιτάξει κανένας από το μηνυτό προς τα κάτω και να προσπαθήσει να δει που πάνε τα ρέματα, δεν μπορεί να τα δει. Πλήρης δόμηση και ελεύθερη από τη δόμηση του χώρου πολύ λίγη. Πρώτα συμπεράσματα λοιπόν. Για 5 εκατομμύρια κατοίκων του Λεκανοπεδίου είναι ελεύθερο περίπου το 35% του μήκους των ακτών από το Φλίσβο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Ευνοούνται μειοψηφικές ομάδες που κατέχουν μεγάλες σκάφη αναψυχής για τις μαρίνες, εκμεταλλεύονται κλειστές περιοχές, αστέρια κρυφάδας, καβούρια, αστέρια Βουλιαγμένης. Αυτές οι δραστηριότητες καταλαμβάνουν περίπου το 33%, όσο και το ελεύθερο. Και οι ευγενικές εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν ένα 14%. Μπορεί κανείς λοιπόν σχετικά εύκολα να προβλέψει τις μελλοντικές συγκρούσεις των ομάδων που χρησιμοποιούν τον παράκτιο χώρο. Ένα περίπατο γρήγορο, περίπατο στις ακτές της νοτιοανατολικής ακτής. Παλιό φάλιρο, άλλο πετό δεν είχαμε να ρίξουμε. Δόμηση στο μέτωπο της πόλης, ό,τι χειρότερο από αισθητική. Οι ελεύθερες παραλίες, εντελώς εγκατελειμμένες. Ένα κομμάτι ελεύθερες παραλίες. Λιμάνι το οποίο έχει μετατραπεί σε πισίνα. Το βλέπετε, είναι μια πισίνα. Είναι όμως λιμάνι, είναι κάτι που δεν εξυπηρετεί τίποτα και όμως υπάρχει. Υπάρχει ένας τσιμεντένιος πρόβολος για να είναι θέατρο μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσε να ήταν το θέατρο στην Ξηρά. Ο δομημένος χώρος αυτός, αλλά έχει, αν το βλέπετε, δεν το βλέπετε. Βέβαια έχει και κάτι που έχει πολιτισμό. Είναι ένα κτίριο ανάμεσα στις πολυκατοικίες που πρέπει να σωθεί. Και η σημερινή αρχιτεκτονική, και να με συγχωρήσουν οι αρχιτέκτονες, πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική των τελευταίων 70 χρόνων. Είναι αρχιτεκτονική. Μερικά βραβεία τεχνίας. Αυτό στο μέτωπο της πόλης. Δώστε το πρώτο βραβείο, από μένα το παίρνει. Αυτός παίρνει το δεύτερο βραβείο, κάπου στο πίσω μέρος. Αυτός παίρνει το τρίτο βραβείο, γυάλινο κτίριο παντού να καίει, Κυριακή μεσημέρι, όλο να φωτίζεται, λες και το παίρνει το ρεύμα, δεν ξέρω όπου το παίρνει. Η πόλη μας λοιπόν, αυτή είναι η πόλη, να μην μπορεί να περπατήσει κανένα πεζοδρόμιο. Αυτή είναι η πόλη, να μην έχεις πρόσβαση παρά μία διάβαση κάθε 1500 μέτρα για να περάσεις στη θάλασσα. Αυτή είναι η πόλη μας. Σύνοψη προβληματισμός, περίσκεψη. Η ανθρωπογενή δραστηριότητα, έντονη δόμηση υπάρχει. Και άλλα προβλήματα υπάρχουν. Χώρο αταξία, αυτό δεν είναι. Είναι τετράγωνα μεν, αλλά αυτό είναι χώρο αταξία. Τα τετράγωνα δεν υπάρχουν στη φύση. Μόνο στα μυαλά των πολεοδόμων υπάρχουν τετράγωνα. Δίθεν για εξυπηρέτηση, ενώ δεν εξυπηρετούν. Μείωση ζωτικού πόρου, καταστροφή εδαφικού πόρου. Ας ελκούμε στον εδαφικό πόρο. Αλλίωση θαλάσσιου μετώπου παράκτων γεωτόπων και γεωποικιλότητας. Διάβρωση ακτών. Διάθεση υγρών αποβλήτων. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί φτάσαμε εκεί, ερώτημα μεγάλο. Σύντομη ιστορία που την έχουμε νιώσει όλοι, είναι το της μεταπολεμική. Έχουμε λοιπόν, φαίνεται τώρα λίγο καλύτερα, τι έχουμε λοιπόν στην πολιτική, διχασμός από το 45 μέχρι το 74. Διχασμένοι στα μοιάσματα και στους καλούς. Κοινοβουλευτική δημοκρατία μέχρι το 2010, το 10 και μετά δεν ξέρω τι έχουμε. Δεν ξέρω τι έχουμε από το 10 και μετά. Το ζητούμενο επομένως για από το 13 και μετά είναι η δημοκρατία της βάσης. Αναζητούμε πάλι τη δημοκρατία. Η αγροτική οικονομία στα τάρταρα. Η οικοδομή στα ύψη. Ο τουρισμός στα ύψη. Και τα εμβάσματα στη δεκαετία του 60 και 70 από τους ναυτικούς και από τους μετανάστες. Η μετανάστευση είναι ευλογία δια των τόπων, λέει ένα έργο. Ο πληθυσμός, οι πολιτικά διοξέντες μετά τον πόλεμο, οι Έλληνες μετανάστες στη δεκαετία του 60-70 μείωσαν τον πληθυσμό.
Έχουμε αύξηση τον τελευταίο καιρό λόγω της εισόδου των αλλοδαπών μεταναστών. Έχουμε και την εσωτερική μετανάστευση. 5 εκατομμύρια από τα 10 είμαστε μαζεμένοι στο λεκανοπέδιο. Η κοινωνία, ο πολιτισμός στα Τάρταρα. Καλλιεργήθηκε η κοινωνία της Αρπακτής και της Αρακτής. Έχουμε λοιπόν τους μαυραγωρίτες μετά την ξυγκατοχή και μετά, τους μαυραγωρίτες με τα σάπια κρέατα στην Ιχούντα και τους μαυραγωρίτες σήμερα κάθε γωνία να αγοράσουν το χρυσό. Οι άλλοι μαυραγωρίτες. Μία κοινωνία που έχει στηριχθεί και έχει λειτουργήσει με μαυραγωρίτες. Και υπάρχει και μία πριονοτική. Είναι οι Άγγλαντες. Είναι αυτοί που την κρατάνε τη λειτουργία, τη κοινωνία σε λειτουργία. Η κοινωνία λειτουργεί ακόμη. Είναι οι Άγγλαντες. Γιατί έχω βάλει πριονοτική όπως αυτή την κατοίκηση, γιατί δεν είμαι την άλλη. Γιατί το βράδυ που πάνε για ύπνο λένε ρε πας και είμαι το κοροϊδό της υπόθεσης. Μήπως πρέπει να πάω με τους άλλους. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Έτσι, απόρρια όλων αυτών, διανυμένη αγροτική οικονομία, μεταπητικός τομέας ασήμαντος, φτηνιάρικος τουρισμός, tour operators, all inclusive, ένας λαός σερβιτόρων, το βλέπετε και αυτή την τηλεόραση, να μάθουμε όλοι να μαγειρεύουμε και είμαστε καλοί για μάγειρες και σερβιτόροι. Σε πούλημα διακρήτως της γης, real estate, οι λαγωγές μέσα από το real estate, πληθυσμιακή αστάθεια και αποσυνεκτικοποίηση, του κοινωνικού ιστού, ανασφάλεια, το δικαίωμα στην εργασία κατεπατημένο στο έσχιστο βαθμό, δημόσια υγεία υποβαθμισμένη, δημόσια παιδεία ανάπηρη, με ισχυρά τα δεκανίκια της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η χρήση των δημόσιων υποδημών επιτρέπεται μόνο, μόνο με χαράτσι, διόδια στους δρόμους, εισιτήρια στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, στις παραλίες, παντού εισιτήρια, παντού το χεράκι απλωμένο από το επίσημο κράτος. Πληρώστε, δώστε. Λοιπόν, αθείωτες πόλεις, αθείωτη καθημερινότητα, απαξίωση της πολιτικής και η διανοούμενη συναφάνεια, χαρακτηρισμένη ως γραφική. Μπορούμε ως πολίτες, το έχω γράψει και με μικρό και με μεγάλο γράμμα, διαλέξτε πως το θέλετε, να αλλάξουμε κάτι. Μπορεί να γίνει κάτι. Το ερώτημα δεν τίθεται έτσι. Είμαστε πιεσμένοι να κάνουμε κάτι. Είμαστε όντα του φυσικού συστήματος του πλανήτη Γη. Ανοίγουμε στη χωριστή σφαίρα, στην νοόσφαιρα, τη διέκρινα προηγουμένως, και είμαστε σε συνεχή αλληλεπίδραση και συμβίωση με τις σφαίρες, υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα, λιθόσφαιρα και μαθαίνουμε και μάθαμε να τις λέμε αυτές τις άλλες σφαίρες περιβάλλον. Εγωκεντρική, ανθρωποκεντρική θεώρηση. Είμαστε εμείς στο κέντρο και το άλλο απ' έξω μας περιβάλλει για να μπορούμε να το κάνουμε κουμάντο. Έτσι, φυσικό σύστημα και ανθρωπογενές, όσο κάνουμε αυτά που κάνουμε και τώρα, απομακρύνεται το ανθρωπογενές σύστημα από το φυσικό. Όταν χρησιμοποιεί το χώρο άσχημα, όταν χρησιμοποιεί τους πόρους άσχημα και όταν στέλνει παραπροϊόντα. Πρέπει αυτοί οι δύο κύκλοι να ταυτιστούν. Ο άνθρωπος πρέπει να γίνει ένα με τη φύση. Βασική αρχή. Το φυσικό σύστημα, ο χώρος, ο χερσαίος χώρος, όλος δομημένος στην Αθήνα. Οι ακτές φυσοδομημένες, η θάλασσα ευτυχώς όχι ακόμη. Αλλά έπεται. Οι πόροι, όλο το λεκανοπέδιο τρόφιμα απ' έξω. Άλλοι παράγουν νερό απ' έξω από το μόνο. Ποιο σα είπε ότι θα έχει πάντα ο μόνο νερό για την Αθήνα, που σπαταλάει το νερό, όπου πλέει το αυτοκίνητο του με νερό που έχει περάσει από το δηληστήριο. Ενέργεια απ' έξω από την Τελεμαϊδα. Και ποιο σα είπε ότι η Τελεμαϊδα θα σα στέλνει πάντα ενέργεια. Θα σα στείλει κάποτε, η Τελεμαϊδα θα μα στείλει, συγγνώμη, κάποτε το λιγνίδι και πάρτε το λιγνίδι και φτιάξτε εργοστάσιο στην περιοχή σα και πάρτε την ενέργεια. Λοιπόν, τα παραπροϊόντα, αστικά λίμματα αλλού, στην Ψιτάλια, σκουπίδια αλλού, ποιότητα της ατμόσφαιρας μειωμένη. Back to the future, λέει η UNESCO. Βασικά κάτω στο επίπεδο έχει την επιβίωση, μετά έχει την βιοποικιλότητα, μετά έχει την ισότητα και μετά έχει την ποιότητα, την ευημερία. Λοιπόν, ποια επιβίωση εδώ, ποια είναι τα τρόφιμα που έχουμε εδώ, ποιο είναι το καθαρό νερό που έχουμε εδώ πέρα, ποιο είναι το καθαρό περιβάλλον που έχουμε εδώ πέρα, από αλλού. Κλείστε καλά σε σακούλα των σκουπιδιών όλα αυτά τα οποία λέγονται οικονομία, ανάπτυξη, εφορία, ανταγωνισμός, ξένες επενδύσεις, όλα στα σκουπίδια και πετάξτε τα. Από την κοινωνία των αδιεξόδων πρέπει να οδηγηθούμε σε μια αξιοβίωτη κοινωνία. Αυτό γίνεται μόνο με συμμετοχική δημοκρατία. Εδώ είναι οι δήμαρχοι. Φτιάξτε πλατείες, να λειτουργεί ο Δήμος, να ακούτε κάθε μέρα, να ακούτε τον κόσμο που να μιλάει στις αγορές, στην αγορά του Δήμου. Εδώ είναι η δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι στην κεντρική εξουσία. Είναι στη βάση, στις πλατείες των πόλεων σας. Δύο-τρεις πλατείες να λειτουργούν ως
χώροι βιομηχανικής παραγωγής δημοκρατίας, όπως σας αρέσει η βιομηχανία. Έτσι λοιπόν, από την κοινωνία του ανταγωνισμού στην συναγωνιστική κοινωνία, σύντροφοι, συνεργάτες, συναγωνιστές, Υπουργείο Ανταγωνισμού υπάρχει, Υπουργείο Συναγωνισμού δεν υπάρχει, από τη σημερινή βαρβαροποιημένη καθημερινότητα σε ένα πιο πολιτισμένο αύριο. Θέλουμε ένα πολιτισμένο αύριο. Από τη χειραγωγημένη και άδωνη ατομοποιημένη κοινωνία θέλουμε σκεπτόμενους ανθρώπους, συλλογικώς δρόντες πολίτες. Τι κάνουμε, σταθμοί 20-50. Ναι, πρέπει να τελειώσω, πρέπει να τελειώσω. Λοιπόν, επειδή με ξέρουν δεν μου κάνουν καμία έκπτωση. Λοιπόν, οι στόχοι λοιπόν για το 2020, απελευθέρωση όλων των ακτών, ανάπλαση της παραλίας, εκτροπή της παραλιακής ακτήριας, μείωση της ουδέλης ειδόμησης, νερό δεύτερης ποιότητας από την Τσιτάλια, διαχείριση σκουπιδιών στην πηγή. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σταδιακά μια άλλη ενεργειακή συμπεριφορά. Διεκδικούμε μικρότερο χρόνο δουλειάς και μορφωνόμαστε διαρκώς. Δημιουργούμε τοπικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τράπεζες, τοπικές, μικροκαταθετών, μικροαναλυτών, όχι χρηματιστηριακές τράπεζες. Το ελληνικό χώρο πνευματικών ιδρυμάτων και καλλιτεχνικών εστιών, ένα κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης του Μεσογειακού Θαλάσσιου Συστήματος, έχει θέση στο ελληνικό. Ένα ενιδρίο της Μεσογειακής Βιοποικιλότητας έχει θέση εδώ. Ένα μουσείο για τη φύση έχει θέση εδώ. Το ελληνικό να προσφέρει δυνατότητες υποδοχής, συνάντησης, σύγκλησης, συνεργασίας των νέων που έχουν ιδέες που θέλουν να τις συζητήσουν αλλά και να τις υλοποιήσουν. Υποστηρίζουμε την ενοποίηση πολιτισμού που πληρονομήσαμε από το Λαύριο στον Πειραιά, από τα Μεσόγεια στην Αθήνα και από την Αθήνα στο Θριάσιο πεδίο. Φεύγω λίγο γρήγορα, αυτή είναι η παράκαμψη της παραλιακής. Από το Φάγερο στην Βουλιαγμένης και έξω. Δεν χρειάζεται να έχουμε αρτηρία την παραλιακή. Για το 2050, συμφωνή στη μείωση του πληθυσμού του λεκανοπεδίου, κατοικίες βιοκλιματικές, το πολύ διόροφες, ο στόχος για το 50, κάθε δύο τετράγωνα ένα τετράγωνο πράσινο, όλο το νερό δεύτερης ποιότητας από την Τσιτέλεια, δεν εξάγουμε σκουπίδια, ενεργειακή αυτάρκεια, αποκαθιστούμε την τροπή της Ψιτάλιας, που αντί να φιλοξενήσει το άγαλμα της ελευθερίας της Ευρώπης, μνημονεύοντας την αμαχία της Αλαμίνας, κατέστη ο αποδέκτης των εταιρικών παραπροϊόντων των 5 εκατομμυρίων λεκανοπεδιωτών, χτίζοντας ένα μνημείο στην ακτή, στην νοτιοανατολική ακτή του λεκανοπεδίου. Ο Σιτοβολώνας στο Θριάσιο πεδίο δομήθηκε. Ο Ελαιώνας στο λεκανοπεδίο της Αθήνας δομήθηκε. Ο Απελώνας με το Θεό Διόνυσο στο αεροδρόμιο δομήθηκε και εδώ που έγινε η ναυμαχία της Ελαμίνας εγκαταστήσαμε την Ψιτάλια. Την Ψιτάλια είναι το μνημείο των νεοελλήνων για να θυμόμαστε τη μάχη της Ελαμίνας. Για το 2100 το λεκανοπέδιο στα τέλη του αιώνα θα πρέπει να έχει πληθυσμό λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Στο λεκανοπέδιο έχουμε προπολού υπερβεί την φέρουσα ικανότητα φυσικών και ανθρωπίνων συστημάτων. Και επειδή δεν είναι κατανοητό τι είναι η φέρουσα ικανότητα, είχα κάτι, ήσουν παρακάτω. Εδώ λοιπόν δεν θέλουμε ούτε αυτό, δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε αυτό. Στο λεκανοπέδιο έχουμε υπερβεί, το είπα προηγουμένως, αυτή είναι η φέρουσα ικανότητα. Αυτή είναι η φέρουσα ικανότητα. Δεν πάει άλλο. Κάποιοι πρέπει να κατεβούμε. Λύσεις δεν υπάρχουν σε αυτό το σύστημα. Λύσεις δεν υπάρχουν σε αυτό το σύστημα. Η πολιτική με την παραπολιτική, η οικονομία με την παραοικονομία, η επιστήμη με την παραεπιστήμη και στο κέντρο πολίτης που δικτυώνεται λαμογειακός με τα παρά και όχι με το φως. Οι πολίτες με το μικρό γράμμα. Αναζητεί το πολίτης με κεφαλαίο και επαναστατικό χρώμα το κόκκινο που να επηρεάζει σωστά την πολιτική, την οικονομία και την επιστήμη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό μιλάμε για δημοκρατία της βάσης και θέλουμε να λειτουργήσουν οι πλατείες στις πόλεις μας ως χώροι παραγωγής δημοκρατίας. Οι πολίτες να θέτουν οι ουτοπικούς στόχους και οι δημοτικοί εκπρόσωποι μας να πετυχαίνουν διαρκώς το εφικτό. Που θέλουν να λένε ότι η πολιτική είναι η του εφικτού. Έτσι αθροίζεται η αλλαγή. Λεκανοπέδιο, συγγνώμη ρε γαμώτο, το παιδάκι και να ανεβούμε στο Ερμητό και να φωνάξουμε ένα συγγνώμη στο λεκανοπέδιο που του έχουμε βγάλει τα μάτια. Ένα συγγνώμη στο λεκανοπέδιο. Ευχαριστώ.